ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ εμείς είμαστε εναντίον της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η φράση αυτή δεν είναι παροδιστικός, γι' αυτό δεν τον αναφέρω ονομαστικά. Η φράση αυτή περιέχει δύο σφάλματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Λείπει ένας επιθετικός προσδιορισμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της κρατικοδίαιτης. Για να μην πω άλλο πράγμα, διαπλεκόμενης παραδείγματος χάρη ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, σας παραπέμπω για το τελευταίο σε ένα πολύ ενδιαφέροντα διάλογο δημόσιο ανάμεσα σε δύο εκπροσώπους αυτής της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι λοιπόν υπέρ της κρατικοδίαιτης. Υπέρ αυτό που κάνουν business με τα χρήματα του ελληνικού λαού και τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια και τα δάνεια, αγύριστα δάνεια. Εμείς είμαστε το δεύτερο λάθος, ότι εμείς είμαστε εναντίον. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το επιχειρεί είναι μια πολύ σοβαρή δραστηριότητα. Εμείς είμαστε υπέρ του επιχειρεί που εμπεριέχει ρίσκο, βάζει ο άλλος τα χρήματά του να κερδίσει, μακάρι, μπορεί να χάσει. Αυτής της δραστηριότητας είμαστε υπέρ. Όχι της κρατικοδίαιτης και διαπλεκόμενης που είσαστε εσείς και βοά ο τόπος περί αυτού εξάλλου. Τώρα έρχομαι στο κείμενό μου. Μια εισαγωγική παρατήρηση. Οι σύγχρονες κοινωνίες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και οι σύγχρονες οικονομίες δεν προγραμματίζουν με ορίζοντα ενός έτους, αλλά κάνουν επιλογές με το βλέμμα στο μέλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο συζητείται τα χρόνια τούτα η κλιματική αλλαγή, συζητείται η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και κυρίως η ψηφιακή και ενεργειακή μεταξέλιξη. Συζητείται πώς η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έρχεται για να αλλάξει τη ζωή μας, πώς οι αλγόριθμοι και η τεχνική νοημοσύνη έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, καθώς και για τα ωφέλη και τους κινδύνους ενός κόσμου δεδομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αν η χώρα μας δεν συμμετάσχει, για να μην πω, δεν τολμώ να πω, αν δεν πρωτοπορήσει, σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές θα μείνουμε πολύ πίσω. Τι βλέπουμε όμως, αγαπητοί και κύριοι συνάδελφοι, ότι έρχεται ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν είναι σύγχρονος. Αναφέρομαι στα προηγούμενα. Δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό σοβαρό σχεδιασμό. Δεν έχει προβλέψεις για βιώσιμη ανάπτυξη στο διηνεκές. Ο προϋπολογισμός που μας έφερε η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να πει στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά, η οποία έχει λαμπρές σπουδές, αλλά καμία προοπτική όσο η χώρα μας μένει μακριά από τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοσμογονικές αλλαγές. Είναι όμως και ένας προϋπολογισμός ψευδεπίγραφος. Αυτή είναι, νομίζω, η σωστή έκφραση. Ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι κοινωνικά δίκαιος, ο προϋπολογισμός δεν είναι καθόλου γενναιόδωρος στα χαμηλά και στα μισά εισοδήματα, παρά τις προεκλογικές μεγαλοστομίες, ενώ προβλέπει σημαντικές φοροελαφρύνσεις στους ισχυρούς και τους πλούσιους. Ο καθηγητής Μανώλης Δρετάκης, πρώην υπουργός κλπ., σε ανάλυση του στην Εφημερίδα των Συντακτών πρόσφατα, εκτιμά ότι οι φόροι των φυσικών προσώπων θα αυξηθούν κατά 323 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντίθετα των νομικών προσώπων, μεγάλων εταιριών κλπ. Θα μειωθούν κατά 446 εκατομμύρια ευρώ. Είναι επομένως ο προϋπολογισμός ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός, ο οποίος όμως είναι και αναποτελεσματικός, αντιαναπτυξιακός. Να μην το αναλύσω αυτό περισσότερο λόγω χρόνου. Θα ήθελα, πέρα από αυτά τα γενικά ως προς τον προϋπολογισμό, να κάνω και μια αναφορά ιδιαίτερα στο σημαντικό τομέα της υγείας. Ένα τομέα όπου η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε ότι τον διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τον ξαναστήσει στα πόδια του η σημερινή κυβέρνηση. Βέβαια, διαβάζοντας τον προϋπολογισμό του 2020, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι και εδώ, ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, έλεγε ψέματα. Σαν κυβέρνηση, κυρίως ασχολήθηκε με το να διορίσει τα δικά της άριστα παιδιά στις διοικήσεις νοσοκομείων. Αν δεν ίσχυαν οι τότε καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας για καμένη γη στην υγεία, στον προϋπολογισμό που συζητούμε θα υπήρχαν προβλέψεις για σημαντικές παρεμβάσεις. Είδατε καμία. Καμία παρέμβαση τέτοια δεν υπάρχει. Απολύτως καμία. Σε ό,τι δε αφορά τα μεγέθη του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία, τον ΕΟΠΗ και τους λοιπούς φορείς υγείας, είναι κοντά σε ό,τι είχαμε και εμείς προϋπολογίσει το 2019. Η διαφορά μας δηλαδή δεν βρίσκεται τόσο σαν νούμερα στο ζήτημα αυτό, αλλά στην κατεύθυνση.
Εμείς ξεκινήσαμε τις προσπάθειες για απομάκρυνση των ιδιωτικών συμφερόντων από τα νοσοκομεία και προχωρήσαμε στη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση της δεξιάς κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, προσπαθεί να ξαναβάλει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε μια σειρά υπηρεσίες από τις οποίες εμείς τους απομακρύναμε, με οικονομικό όφελος στο δημόσιο πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά μας υποστηρίζουμε την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική κάλυψη των διευρυμένων αναγκών υγειονομικής φροντίδας και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναζήτηση και αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από κοινού με την αύξηση των δαπανών υγείας. Στόχος μας είναι να φτάσουν οι δαπάνες υγείας στο 6% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Αντιθέτως, αυτό που γίνεται κατανοητό από τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός δεν λέει τίποτα για όλα αυτά και καλούμε τον κύριο Υπουργό να πει ότι δεν είναι έτσι. Λέω λοιπόν από τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι ότι επιδιώκει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την αλλαγή του νομικού καθεστώτος των νοσοκομείων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε δηλαδή πριν από το 1983 από το νόμο για την ίδρυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο στόχος τους είναι σαφής. Η διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η εκχώρηση φυλέτων της δημόσιας περίθαλψης σε επιχειρηματικά συμφέροντα και η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα των γιατρών, κάτι που οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ, στη μετακύληση του κόστους εμπολής στον πολίτη και στη διεύρυνση των ανισοτήτων στην υγεία. Εδώ βρίσκεται η διαφορά των πολιτικών μας για την υγεία. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν να είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι στον προϋπολογισμό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλάφα.